και θεραπευτές ειδικής αγωγής πραγματοποίησαν σήμερα διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα, καταγγέλλοντας τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΗ. Παράλληλα, συγκεντρώσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιδρούμε στην πρόθεση και στη μεθόδευση του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ να περικόψει οριζόντια και σημαντικά τη δαπάνη για τις ειδικές θεραπείες που απευθύνονται σε αυτά τα παιδιά. Και αυτό που αντιπροτείνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να οργανωθεί ο χώρος των ειδικών θεραπείων αποδοτικά. Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΗ υπογραμμίζει πως με την προσπάθεια αυτή επιχειρεί να βάλει τάξη και να περιορίσει τη μεγάλη ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας. Η άποψη λοιπόν του ΕΟΠΗ είναι ότι και οι λογοθεραπευτές και όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, θεραπευτές ειδικής αγωγής, όπως οι εργοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι, γνώριζαν από το 2012, από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας με τα άρθρα 17 και 18, ότι ο οργανισμός θα συνάψει μαζί του συμβάσει. Όφυλα να είναι προετοιμασμένοι. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι επαγγελματίες του κλάδου θα πληρώνονται με 3 ευρώ την ώρα. Οι σύλλογοι και τα σωματεία επιστημόνων επισημαίνουν πως το νέο καθεστώς δεν θα επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν κάθε μήνα όλες τις απαραίτητες συνεδρίες. Δεν υπάρχει βιώσιμη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Όλοι οι επαγγελματίες θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις μας. Θα υπάρχουν θεραπευτήρια που θα αναγκαστούν να διώξουν τον κόσμο που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι φυσιολογικό να μην μπορούν οι γονείς να βάλουν τα λεφτά από την τσέπη τους, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει καμία βοήθεια από τον ΕΟΠΗ. Στο πλευρό των θεραπευτών ειδικής αγωγής βρίσκονται και οι οικογένειες που υποφελούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μας βγάζουν την ψυχή ανάποδα στην κυριολεξία. Ρωτάνε τα δικά μας τα παιδιά πώς περπατάνε, πώς καταπίνουν, πώς αναπνέουν. Είναι εύκολο? Σύμφωνα με τους γονείς, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις, τα παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη ειδικής αγωγής βρίσκονται στον αέρα.